Έργα απονείμα και αυτοσχέδιους αργαλιούς δημιούργησαν οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων σε μια έκθεση αφιερωμένη στην αποστολή Πινελόπη Γκάντι του Πανεπιστημίου των Ωραίων. Στην έκθεση αυτή συμμετείχε όλο το έμψυχο δυναμικό του σχολείου μας, όλοι οι καθηγητές, οι ειδικότητες, οι οποίοι ενστερνίστηκαν το όραμα της αποστολής και στη συνέχεια το εμφύσισαν στους μαθητές και στις μαθήτριες, δημιουργώντας τα έργα που παρουσιάζει η έκθεση αυτή. Η αφύπνιση του αργαλιού δημιουργεί μια ιστορική σύνδεση παρελθόν, παρόν και μέλλον, έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να ξεφύγουν για λίγο από τις οθόνες αφής και με την αφή των χεριών τους να καταφέρουν να επικοινωνήσουν με τον εαυτό τους, με τους γύρω τους, να νιώσουν την ευχαρίστηση και τη δημιουργία. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Σαμπιονάρα στα Χανιά για να θαυμάσει τις όμορφες δημιουργίες των παιδιών. Αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ πέρα είναι μια έμπρακτη απόδειξη της ανάγκης η οποία υπάρχει να δούμε τελικά την εναλλακτική παιδεία, αφού συζητάμε βέβαια για τα σχολιά σήμερα. Αυτό το οποίο συνέβη στο 1ο σχολείο Χανίων είναι κάτι μοναδικό, διότι κατάφεραν και έβγαλαν τα παιδιά από τη ρουτίνα της κατευθυνόμενης γνώσης μέσα σε ένα κλειστό κλισέ εκπαίδευσης που ξέρουμε που έχουμε σε όλα τα σχολεία και τα πέρασαν σε ένα κόσμο της φαντασίας, μέσα από το μύθο, μέσα από τη φύση. Είναι εκπληκτικό πόσο αποδοτικοί υπήρξαν μαθητές αγόρια και κορίτσια και πόσο συμμετείχαν και πόσο πολύ εκφράστηκαν ξεφεύγοντας από το καθιερωμένο στεγνό μάθημα, βάζοντας χρώμα και όνειρο στις τάξεις. Ο τίτλος της έκθεσης «Η ιερή τέχνη της υφαντικής της Κρήτης» και οι μικροί μαθητές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Κάνουμε πράξη αυτό που τόσο καιρό λέμε, η βιωματική μάθηση μέσα στα σχολεία. Βλέπετε χαρούμενα παιδιά, παιδιά με κίνητρα πια, με ενθουσιασμό, που χαίρονται την κάθε στιγμή, έχουν θέμα συζήτησης, μία μάθηση που δεν γνωρίζει ούτε φύλο, ούτε ηλικία, ούτε τίποτα. Και νομίζω ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα το πετύχαμε αυτό. Την έκθεση διοργάνωσε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των Ωραίων, την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Χανίων και συνδιοργανωτή την ΚΕΠΕΔΙΧ ΚΑΜ.